Κυρία Υπουργέ, η σημερινή μας ερώτηση αφορά στο δικαίωμα κάθε γυναίκα στη μητρότητα. Αυτό το ιερό δικαίωμα κάθε γυναίκας υποσκάφθηκε και αμφισβητήθηκε σε μεγάλο βαθμό, με απαράδεκτο τρόπο, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Συντονιστών και Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Να πω εντάχει το περιστατικό. 21 λοιπόν μήνες μετά την τοποθέτηση της κυρίας Βλάχου, αυτό είναι το επώνυμο της κυρίας, ως συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου των νηπιαγωγών στο Αργοστόλι, 21 μήνες μετά, κατά τη διάρκεια δηλαδή της θητείας της, το εν λόγω Συμβούλιο Επιλογής των Ιωνίων Νήσων αποφάσισε να αφαιρέσει μόρια που αντιστοιχούν στη διδακτική της υπηρεσία. Το Συμβούλιο Επιλογής αποφάσισε πως η άδεια επαπειλούμενης κοίησης που πήρε η συντονίστρια κατά το παρελθόν, αποφάσισε ότι αυτή η άδεια δεν εμπίπτει στην κατηγορία της άδειας κοίησης και λοχίας, η άδεια της επαπειλούμενης κοίησης. Δεν εμπίπτει στις άδειες της λοχίας και της κοίησης, άδειες οι οποίες αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται με τον νόμο ως διδακτική υπηρεσία. Αποφάσισε το συγκεκριμένο Συμβούλιο Επιλογής πως αυτή η άδεια επαπειλούμενης κοίησης δεν ήταν παρά μια συνηθισμένη αναρωτική άδεια. Σαν να επρόκειτο δηλαδή για κάποια ασθένεια που παίρνουμε όταν αρρωστήσουμε και άρα δεν δικαιούνταν η συγκεκριμένη κυρία τα μόρια της διδακτικής υπηρεσίας για αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, το Υπουργείο Παιδείας τι έκανε απέναντι σε αυτό? Αντί να πάρει μια καθαρή θέση, να κόψει το βήχα, να το πω έτσι λαϊκά, και να ζητήσει από το Συμβούλιο Επιλογής να αναγνωριστεί η διδακτική, η άδεια μάλλον της επαπειλούμενης κοίησης ως διδακτική υπηρεσία, να βάλει φραγμό δηλαδή στην πραγματικότητα στις διακρίσεις κατά των γυναικών, στο ζήτημα της μητρότητας, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε την τακτική του Πόντιου Πιλάτου και πέταξε τον μπαλάκι στο συγκεκριμένο Συμβούλιο, το οποίο φυσικά πήρε την απόφαση που πήρε. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, συνδικαλιστικά σωματεία, η ΑΔΕΒΗ, ο συνήγορος του πολίτη, ακόμα και η Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας έστειλαν κείμενα όπου ζητούσαν την δικαίωση της συγκεκριμένης γυναίκας. Φυσικά, μετά από όλα αυτά, το Συμβούλιο Επιλογής υπαναχώρησε, πήρε πίσω την απαράδεκτη απόφασή του. Ωστόσο, νομίζουμε, κυρία Υπουργέ, και αυτό είναι το πραγματικό νόημα της σημερινής μας ερώτησης, όχι να εξιστορήσουμε ένα περιστατικό, απαιτείται να αντιμετωπιστεί μόνιμα και ριζικά το θέμα αυτό, με μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μην μένει και καμιά, οποιαδήποτε, κανένα περιθώριο παραβίασης του δικαιώματος της μητρότητας, μια νομοθετική ρύθμιση η οποία βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίζει και να αποκαθιστά αναδρομικά οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση αμφισβήτησης της επαπειλούμενης κοίησης ως διδακτικής υπηρεσίας. Τόσες και τόσες τροπολογίες φέρνει η κυβέρνηση. Αυτή θα είναι μια πραγματικά ευπρόσδεκτη τροπολογία. Υπάρχουν μέρες μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, θέτεται ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύω ότι εν τέλει προς το βασικό του προκείμενο δεν χρειάζεται, ούτε μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ίσα-ίσα μπορούμε εν τέλει να συμφωνήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα κουραστεί κανείς να επαναλάβουμε ούτως ή άλλως λίγο το ιστορικό της υπόθεσης και πού εδράζονται ούτως ή άλλως, γιατί φτάσαμε εκεί. Γιατί υπήρχε ένας νόμος, κύριε Δελή, αυτή η διαδικασία επιλογής τελεχών έγινε βάση του 45-47 του 2018. Πρόκειται λοιπόν για ένα νόμο εφαρμογή της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος πράγματι εφαρμόστηκε για να μπορέσει να γίνει επιλογή συντονιστών εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα μιλάμε για το Συμβούλιο το οποίο αναφέρατε πριν, Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μια διαδικασία η οποία διεξήχθη κατά το έτος 2018 από στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων Νήσων, από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της κυρίας Βλάχου ως υποψηφιότητα για τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου και το αντικείμενο το οποίο, όπως ήδη αναφέρατε, αφορά το ζήτημα υπολογισμού του χρόνου των αδειών επαπειλούμενης κοίησης ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και αντίστοιχης μοριοδότησης.
για να μπορέσει να παρακολουθήσει τόσο άλλους και ο κόσμος που σίγουρα με ενδιαφέρον να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι έλαβε χώρα αυτή η διαδικασία με την έκδοση προσωρινών πινάκων, τελικών πινάκων, σύμφωνα με το προσόντο των υποψηφίων και εν τέλει με διεξαγωγή της συνέντευξης. Διαμορφώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες και εκδόθηκε από 29 μια υπουργική απόφαση με την οποία κυρώθηκαν. Κατατάγει συγκεκριμένη εν λόγω εκπαιδευτικό στην τέταρτη θέση και λόγω μη ανάληψης θέσης της δεύτερης εκπαιδευτικού στον πίνακα, τοποθετήθηκε δηλαδή στο δεύτερο Πεκές Ιωαννίνων. Περιήλθαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση επώνυμες αναφορές στις αρχές του τρέχοντος έτους, συγκεκριμένα 13 Πρώτου του 2020, 6 Δευτέρου του 2020 και 4 Τρίτου του 2020 από εκπαιδευτικό που συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία και είχε ένομο συμφέρον. Η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι στην περίπτωση της επιλογής σας τελικός εκπαιδευτικού Μαρίας Βλάχου είχε συνυπολογιστεί ως διδακτική εμπειρία με την αντίστοιχη μοριοδότηση χρόνος διάρκειας 5 μηνών για τον οποίο ο εκπαιδευτικός είχε λάβει τις άδειες επαπειλούμενης κοίησης. Προέκυψε το ζήτημα βάσει, επαναλαμβάνω, του προηγούμενου νόμου, του 4547, για την προσμέτρηση όχι των αδειών κοίησης, λοχίας και ανατροφής τέκνου, αλλά δεν συμπεριελάμβαναν αυτό το οποίο αναφέρατε, τις άδειες επαπειλούμενης κοίησης ή κατά το ορθότερο άδειες κυοφορίας υπαλλήλων που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας αυτής. Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω και θέλω να καταστήσω σαφές ότι το νομοθετικό πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Αναφέρατε μια διαδικασία αντιδράσεων, το Συμβούλιο επανήλθε και εν τέλει διατήρησε στη θέση στην κυρία Βλάχου, με νεότερη, συγκεκριμένα από 9/7 απόφασή του. Άρα, αν και προκλήθηκε μια αναστάτωση, την οποία περιγράψατε, εν τέλει η κυρία Βλάχου παραμένει στη θέση, είχε μια θετική έκβαση. Όπως ανέφερα στην αρχή, είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν χρειάζεται να διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε. Και μάλιστα χρήση συνολικότερης και σαφούς επίλυσης του ζητήματος και αναμόρφωση του νόμου 4547 του 2018 της προηγούμενης κυβέρνησης. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετές ατέλειες, υπόλοιπες ατέλειες σε αυτό το νόμο, τον οποίο είμαστε στην κατεύθυνση να αλλάξουμε, λαμβάνοντας υπόψη προφανέστατα την προστασία της μητρότητος και τις βάσεις μη διάκρισης βάση φύλου, αλλά και του εναρμονισμού με το συνολικότερο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων. Θα επαναλάβω τα βασικά σημεία μετά, αλλά καταλήγω στην πρωτολογία τουλάχιστον ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Δελή, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στον νόμο των δομών εκπαίδευσης που θα φέρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να διορθωθούν αυτού του είδους οι ατέλειες του προηγούμενου νόμου που επέφεραν και τη συγκεκριμένη αναστάτωση. Κυρία Υπουργέ, το ζήτημα φυσικά δεν έχει προσωπική διάσταση. Με αφορμή το ζήτημα της κυρίας Βλάχου θέτουμε ένα γενικότερο ζήτημα. Ούτε εδώ ενδιαφέρει το πώς το Συμβούλιο Επιλογής των Ιωνιονήσων, μετά από κάποια ένσταση προφανώς, προχώρησε σε μια επανεξέταση κτλ. Το ζήτημα το ουσιαστικό εδώ είναι ότι η άδεια επαπειλούμενης κοίησης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική υπηρεσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό σας καλούμε να λύσετε και να αντιμετωπίσετε. Μας λέτε για το νόμο 4547. Από όσο ξέρω, οι νόμοι δεν είναι γραμμένοι πάνω σε πέτρες. Αλλάζουν, τροποποιούνται, καταργούνται. Το συγκεκριμένο νόμο εμείς τον καταψηφίσαμε και με τα δυο μας χέρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τον υπερασπιστούμε εδώ. Αλλά μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, στην απάντησή σας δεν ήσασταν και πολύ συγκεκριμένοι εάν θα φέρετε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Εγώ κατάλαβα ότι θα το εντάξετε και αυτό στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του συγκεκριμένου νόμου. Αν και όποτε γίνει αυτό, δεν ξέρουμε πότε, εντωμεταξύ τέτοιες περιπτώσεις θα τρέχουν. Τη θεωρούμε, κυρία Υπουργέ, την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα σοβαρή για το ζήτημα της μητρότητας. Και δεν αφορά, όπως σας είπα, μια συγκεκριμένη εκπαιδευτικό και, αν θέλετε, ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει η ελληνική πολιτεία, γιατί το Συμβούλιο Επιλογής είναι ένα Συμβούλιο Επιλογής της ελληνικής πολιτείας, το ζήτημα της μητρότητας, το δικαίωμα κάθε γυναίκας, όπως είπαμε, στην μητρότητα. Υπάρχουν ζητήματα, ξέρετε, κυρία Υπουργέ, όπως είναι το ζήτημα αυτό της μητρότητας, όπου κρίνονται πολύ καθαρά και πολύ έντονα διακηρύξεις, θέσεις, κρίνεται και η αξιοπιστία των όσων λένε τα κόμματα εν πάση περιπτώσει. Εδώ έχει κανείς την εντύπωση
ότι το δικαίωμα στη μητρότητα, γενικότερα τώρα το θέτω, αμφισβητείται και υπονομεύεται. Και δεν θα μιλήσω για τον ιδιωτικό τομέα, όπου εκεί πραγματικά τα νέα τα κορίτσια τρέμουν κυριολεκτικά, υπάρχουν εργοδότες και επιχειρήσεις όπου ένας από τους όρους της πρόσληψης είναι να μην γεννήσουν παιδί. Για τέτοια πράγματα μιλάμε, για τέτοια προστασία της μητρότητας, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Θα μιλήσω για το δημόσιο και θα θυμίσω και μια ανάλογη περίπτωση, δεν ήσασταν εσείς βέβαια τότε στην κυβέρνηση, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός ήταν ο κύριος Γαβρόγλου, τον οποίο απευθύναμε το ερώτημα, στο οποίο ουδέποτε απάντησε, με μια αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, κύριε Πρόεδρε, στην Κοζάνη, η οποία μπήκε μπροστά στο δίλημα. Έπρεπε να πάρει η απαπειλούμενη άδεια κοίησης, έπρεπε να μπει, και πήγε στο δίλημα να πάρει αυτήν την άδεια, κάτι που σήμαινε την απόλυσή της, ή να συνεχίσει να εργάζεται με κίνδυνο να χάσει το παιδί της. Γιατί όλο αυτό? Γιατί, ξέρετε, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα μόνο 15 ημερών αναρωτική άδεια. Και γιατί και στην περίπτωση αυτή η επαπειλούμενη κοίηση θεωρείται αναρωτική άδεια? Αυτό ακριβώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά επίγον και πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Θα σας βοηθήσουμε, κυρία Υπουργέ. Θα σας καταθέσουμε εδώ, θα ενισχύσουμε δηλαδή αυτή σας την προσπάθεια. Θα σας καταθέσουμε εδώ το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας, όπου στέκεται στο πλευρό, υπερασπίζεται το δικαίωμα της συγκεκριμένης κυρίας και το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην μητρότητα μέσω της επαπειλούμενης, κάνοντας χρήση της άδειας της επαπειλούμενης κοίησης, χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Θα σας δώσουμε το κείμενο του συνηγόρου του πολίτη και θα σας δώσουμε και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Θεσσαλονίκης για μια ανάλογη, αντίστοιχη ακριβώς περίπτωση όπου δικαιώνεται η εργαζόμενη. Θα τα καταθέσω αυτά εδώ στη Βουλή, στις υπηρεσίες της Βουλής, και νομίζω ότι έχετε υποχρέωση να το αντιμετωπίσετε άμεσα. Εντάξει, αν δεν είναι μέχρι την άλλη εβδομάδα, ας είναι τον άλλο μήνα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Πάντως άμεσα να αντιμετωπιστεί ριζικά και μόνιμα πια αυτό το ζήτημα, που νομίζω δεν περιποιεί και ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική πολιτεία. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, παραβιάζετε μυθεστήρες. Τα ξέρουμε αυτά τα κείμενα, γιατί θα φαντάζεστε προφανώς ότι η Γενική Γραμματεία Προστασίας Φύλων είναι εφαρμόζει μια κυβερνητική πολιτική. Άρα δεν γίνεται ένα κομμάτι αυτής της κυβερνητικής πολιτικής να είναι εφικταίο και το άλλο μισό να είναι κάποιο που παραβιάζει αυτό το βασικό σεβασμό προς τη μητρότητα, ο οποίος θα αποδειχθεί όμως εμπράκτος με το να φέρουμε συνολικά τη ρύθμιση. Θα συμφωνήσετε ότι αυτός ο νόμος, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά το πλαίσιο του 45-47, χρειάζεται μια συνολική αναρρύθμιση και μια αναμόρφωση. Άρα, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του 45-47, που θέλετε να γίνω σαφής, θα είναι βασική κατεύθυνση και η διόρθωση αυτών των ζητημάτων που προκάλεσαν και τη συγκεκριμένη περίπτωση, που έδωσε αφορμή όμως να συζητήσουμε για το γενικότερο. Άρα, ναι, συμφωνούμε, χρήση νομοθετικής ρύθμισης. Θα έρθει λοιπόν αυτό στη συνολική αναμόρφωση του 45-47, γιατί υπάρχει πλειάδα ζητημάτων που πρέπει να διορθωθούν. Και βέβαια, πρωτεύοντα είναι τα ζητήματα προστασίας της μητρότητας και μη διάκρισης βάση φύλου για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ πολύ.